Να πούμε δύο λόγια πρώτα και μετά να πούμε τα βιογραφικά των υποψηφίων μας. Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δικιά μας φωνή με ένα κίνημα προοδευτικών αξιών απέναντι στο συντηρητικό κυνήγι της εξουσίας. Ένα κίνημα αλήθειας απέναντι στον ανορθολογισμό. Ένα κίνημα πρωταγωνιστικό, προοδευτικό πόλο ευρύτερων συνεργασιών. Όχι πατερίτσα δεξιάς και αριστερής συντήρησης. Ένα κίνημα συμμετοχής, αυτοοργάνωσης που στέκεται απέναντι στον ελιτισμό, την αλαζονία της εξουσίας και τα παιχνίδια κορυφής που δεν αφορούν κανέναν. Μας ρωτάνε γιατί χρειάζεται ένα νέο κίνημα τώρα. Πρώτον, γιατί η χώρα, προκειμένου να πορευτεί με ασφάλεια στο μέλλον, χρειάζεται αποφασιστικότητα και πολιτικές δυνάμεις και ηγεσίες που βάζουν πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες χωρίς να υπολογίζουν προσωπικό ή πολιτικό κόστος. Η χώρα στερείται τέτοια ηγεσία σήμερα. Ακόμα και η προγραμματισμένη έξοδος από το μνημόνιο θυσιάστηκε στο βωμό απαράδεκτων μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Δεύτερον, γιατί είναι αναγκαία η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων της προόδου. Των δυνάμεων που όταν ξέσπασε η κρίση το 9, ανέλαβαν τις ευθύνες τους με γενναιότητα και ξεκίνησαν μεγάλες αλλαγές που είχε ανάγκη η χώρα. Τρίτον, γιατί στη δημόσια ζωή της χώρας είναι αναντικατάστατος ο πρωταγωνιστικός ρόλος των δημοκρατών σοσιαλιστών. Για κυβερνητικές συνεργασίες με ξεκάθαρο προοδευτικό πλαίσιο. Δεν θα γίνουμε παρακολούθημα κανενός. Ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να είμαστε ουραβός της δεξιάς, επισφραγίζοντας συντηρητικές και πελατειακές πολιτικές. Τέταρτον, γιατί πρέπει να αποκαλύπτονται συνεχώς αλήθειες. Αλήθειες που πνίγηκαν κάτω από το πέπλο σιωπής και συνωμοσιολογίας. Αλήθειες που πόναγαν ένα κατεστημένο που δεν άντεχε αλλαγές για μια Ελλάδα ευνομούμενη και δίκαιη. Κατεστημένο που ήξερε και ξέρει ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν ήθελε και δεν θέλει ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και διαφανές. Δεν ήθελε και δεν θέλει να σπάσει η πελατειακή εξάρτηση του πολιτικού συστήματος. Και πέμπτον, γιατί πρέπει να δώσουμε φωνή και δύναμη στους χιλιάδες πολίτες που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Για να ξέρουν οι πολίτες και να αισθάνονται ότι δεν θα υπονομευθεί το δικαίωμά τους να έχουν φωνή. Επιλέξαμε την κρίση, τη ρήξη με το κομματικό κατεστημένο, όπως έκανε ο Αντρέας το 1974. Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο, το πολύ δύσκολο δρόμο. Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν την πρωτοβουλία μας, μιλάνε για προσωπική ατζέντα του Γιώργου Παπανδρέου. Κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά στις χιλιάδες τους συμπολίτες μας, πρώην και νυν μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, που ζητούσαν να γίνει κάτι επιτέλους για να σταματήσει ο αφανισμός των αξιών από το πολιτικό χάρτη της χώρας. Τους αγνοούσαν. Ρωτάμε, ποιοι απέδειξαν ότι δεν υπολογίζουν το προσωπικό και πολιτικό κόστος μπροστά στο δημόσιο συμφέρον? Σε ποια περίοδο δρομολογήθηκαν πραγματικές προοδευτικές αλλαγές στη χώρα, ακόμα και μεσούσεις της κρίσης, όπως ο Καλλικράτης, η Διάβγεια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, το χτύπημα των μεγαλοφοροφυγάδων, ποιοι καθιέρωσαν το θεσμό του οικονομικού εισαγγελέα, ποιοι χτύπησαν λυσαλέα τα κατεστημένα, ποιοι άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς, ποιοι φορολόγησαν πρώτοι τις offshore, ποιοι μάτωσαν για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχουμε δείξει ποιοι είμαστε. Έχουμε δείξει σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Πάνω σε αυτό το έργο θέλουμε να χτίσουμε, αλλά να πολλαπλασιάσουμε τα θετικά, να διορθώσουμε τα λάθη, όχι να καλύψουμε τα κενά. Το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης. Το διακύβευμα είναι η διασφάλιση της πορείας της χώρας εντός της Ευρωζώνης, η ανάκαψη της οικονομίας, η στήριξη των αδύναμων που έχουν πληγεί από την κρίση, έναντι του κινδύνου να πορευτούμε με επιλογές που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομική αβεβαιότητα και στασιμότητα, περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών συνθήκων. Το στίχημα του κινήματος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι η κοινοβουλευτική παρουσία που θα δώσει και πάλι φωνή στους πολίτες στους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινά οράματα για μια χώρα ευνομούμενη
που θα απαλλαγεί από τις παθογένειες που μας οδήγησαν στη μεγάλη κρίση. Να μας δώσουν οι πολίτες τη δύναμη να συγκρουστούμε με νοοτροπίες του παρελθόντος που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή προοπτική. Ένα κίνημα ούτε 10 ημερών και καταρτήσαμε ένα μαχητικό, ένα αξιόπιστο, ένα προοδευτικό, ένα ψηφοδέλτιο δημοκρατών σοσιαλιστών για τον νομό Πιερίας. Θα παρουσιάσουμε τώρα τους υποψηφίους. Κοσμαδάκης Εμμανουήλ. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ζει μόνιμα από το 1988 στην Κατερίνη. Ο Προβατίδης Λάζαρος. Γεννήθηκε το 1976 στο Ελευθεροχώρι Πιερίας, Σαραϊλίδου, Καλλιόπη. Γεννήθηκε το 1959 στην Κατερίνη. Ζει και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και ως ελεύθερη επαγγελματίας. Τσακυρίδης Νίκος. Γεννήθηκε το 1977 στην Κατερίνη. Κατάγεται από τον Τρίλοφο Πιερίας, γιος του Σταύρου και της Πόπης Τσακυρίδη. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της εμπορίας υγρών και αερίων καυσίμων. Τσικούρας Χρήστος, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1973. Και τέλος Χιονίδης Γιώργος. Γεννήθηκε το 1980 στην Κατερίνη. Γιος του Νότη και της Σοφίας Χιονίδη. Είναι πτυχιούχος νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε.